Κάθε μέρα και νέα προβλήματα εμφανίζονται στην περιοχή της Ναυπακτίας από την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών. Βρισκόμαστε στον περιφερειακό δρόμο της Ναυπάκτου, στην αρχή του δρόμου, στη δοσοήψη του Πλατανίτη. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε, η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη καθίζηση, να έχει φύγει το χώμα και στην κυριολεξία ο δρόμος να βρίσκεται στον αέρα. Η καθίζηση έχει σημειωθεί σε ένα μεγάλο μήκος, περίπου στα 20 με 30 μέτρα, όπως μπορείτε και εσείς να δείτε. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αφού καθώς περπατάμε πάνω στα χώματα, αυτά υποχωρούν. Αν βέβαια συνεχιστούν και οι βροχοπτώσεις, τότε η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Δεν ξέρουμε αν έχουν γνώση οι υπεύθυνοι της περιφέρειας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει όμως άμεσα να γίνει παρέμβαση του σημείου, έτσι ώστε και ο δρόμος να μην καταρρεύσει και διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Όσον αφορά την υπόλοιπη οδοποιία του σημείου στην περιφερειακή οδό της Ναυπάκτου, παραμένει όπως ήταν. Λόγω της διάβρωσης του εδάφους, ολόκληρος ο δρόμος υποχωρεί, ενώ σε κάποια σημεία οι υψομετρικές διαφορές κάνουν την οδήγηση επικίνδυνη. Ωστόσο, πλέον είναι ορατός και ο κίνδυνος της κατάρρευσης του τοιχείου που συγκρατεί τα χώματα και που βρίσκεται δεξιά πλευρά του δρόμου στο ρεύμα από Ιταία προς Αντίριο. Οι όγκοι των χωμάτων έχουν δώσει μεγάλη κλίση στο τοιχείο, εδώ δεν αποκλείεται να πέσει παρασύροντας μαζί του χώματα και άλλα φερτά υλικά.